Ένα ηχηρό ποτέ την Κυριακή, λέει ο προμηθευτικός και καταναλωτικός συνεταιρισμός Ίνκα στο κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, Απόστολος Αλεξάκης, κατήγγειλε το Υπουργείο ότι με το μέτρο παίζει το παιχνίδι των πολυεθνικών, δημιουργώντας αθέμητο ανταγωνισμό εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, αν θυμίστε, των 40 μέτρων για την ακρίβεια, στη συνέχεια του καλάθι της νοικοκυράς, μετά τα λιγμένα προϊόντα που πρέπει να τα πουλάμε από τα σούπερ μάρκετ, κάποιοι σοφοί βρήκαν και αυτό το μέτρο, το οποίο είναι άνευ ουσίας και δημιουργεί προβλήματα στην αγορά. Το μόνο που κάνει είναι να βοηθάει τις πολυεθνικές αλυσίδες, οι οποίες τι κάνουν, παίρνουν τον πλούτο από τη χώρα μας και δίνουν θέσεις εργασίας στις χώρες τους. Δηλαδή στο Βέλγιο, Δελέζ, στη Γερμανία Λίντλ, Γαλλία Καρφούρ, και όλοι εμείς θα πρέπει να ψωνίζουμε από τις ντόπιες επιχειρήσεις, ντόπια προϊόντα, να δίνουμε θέσεις εργασίας στον τόπο μας. Και αυτό συνιστώ στους χανιώτες και στους κριτικούς καταναλωτές. Και θα είμαστε την Κυριακή κλειστά. Οφείλουμε να δώσουμε τα συγχαρητήρια στο Ίνκα, συνεταιρισμό, ο οποίος κρατάει τη γραμμή των τοπικών επιχειρήσεων και το αποδεικνύει κιόλας περίτρανα απέναντι στις πολυεθνικές. Από εκεί πέρα οφείλουν και οι καταναλωτές να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να μποϊκοτάρουν οποιαδήποτε επιχείρηση αύριο ανοίξει στην περιφέρεια των Χανιών. Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Ίνκα έκανε λόγο για επικίνδυνη ανικανότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης που οδηγεί σε αφανισμό της μικρομεσαίας επιχειρήσης. Μα αυτό το μέτρο είναι από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει όσο φαίνεται ποτέ στη ζωή τους. Δεν βλάπτει τους μικρούς που προσπαθούν να επιβιώσουν. Το μικρό μπακάλικο, το μικρό ψιλικατζίδικο, το περίπτωρο και ούτω καθεξής. Δηλαδή μέσα στην απληστία των πολυεθνικών παίζει το παιχνίδι τους η κυβέρνηση. Ο καταναλωτής δεν πρόκειται να ωφεληθεί καθόλου. Η απασχόληση είναι από τις 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όταν ανοίγουν μολ και ανοίγουν πολυκαταστήματα πολυεθνικών εταιριών, οι πολυεθνικές εταιρείες, το μόνο που κάνουν είναι να αυξάνουν την ανεργία και ανεβάζουν το κόστος. Δηλαδή σε μια πόλη σαν τα Χανιά, στη Γερμανία, είναι 3 γερμανικά σούπερ μάρκετ, διότι δεν αφήνουν σε καμία περίπτωση να ανοίξουν σε ένα σούπερ μάρκετ, δημιουργώντας προσκόμματα. Εάν στα Χανιά ήταν 3 σούπερ μάρκετ του Ίνκα, θα είχαμε διαφορά τουλάχιστον 20% όσον αφορά τα λειτουργικά έσοδα και θα είχαμε τη δυνατότητα να μειώσουμε αντίστοιχα τις τιμές. Οι πολυεθνικές αναβάσανε τις τιμές στην Ελλάδα όσον αφορά τις πολυεθνικές που πουλάνε προϊόντα εδώ, πουλάνε σε διπλάσια, τριπλάσια τιμή στην Ελλάδα από ό,τι στο εξωτερικό. Την ίδια ώρα, σε ολόκληρη την Κρήτη, ο εμπορικός κόσμος αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι έχουν συγκροτήσει ένα αραγές μέτωπο κατά του κυριακάτικου ανοίγματος των καταστημάτων. Πιστεύω ότι ο επιχειρηματικός εμπορικός κόσμος της πόλης θα τηρήσει την κυριακάτικη αργία και δεν θα πέσουμε στην παγίδα στο να ανοίξουμε Κυριακές, όπως θέλει η κυβέρνηση να το κάνει με τις 7 αυτές Κυριακές που νομοποίησε, εξυπηρετώντας συμφέροντα πολυεθνικών εταιριών, τα οποία πλέον οι μάσκες έχουν πέσει και ξέρουμε πολύ καλά για ποιους γίνεται αυτό το πράγμα. Και επειδή αυτή είναι η πρώτη πρόβα, τζενεράλε να το πούμε έτσι, είναι η πρώτη Κυριακή που επιτρέπεται, ζητάμε από όλους, τους καλούμε να περιθωρήσουν την κυριακάτικη αργία, να μην ανοίξουν δηλαδή, διότι είμαστε σίγουροι ότι το Υπουργείο θα συνεκτιμήσει το αν θα ανοίξουν ή όχι για την πορεία και φοβόμαστε ότι ο απότερος στόχος δεν είναι οι 7 Κυριακές που ισχύουν ήδη, αλλά 52. Κατά συνέπεια ζητάμε από όλους να μείνουν κλειστά αυτή την Κυριακή 3 Νοεμβρίου.